Ευνηδιαστική επιχείρηση σε πολλαπλά μέτωπα υπό το συντονισμό της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου βρισκόταν σε εξέλιξη από τα ξημερώματα με στόχο των αρχών να ξυλώσουν παρακλάδια των ντόπιων βαρώνων των ναρκωτικών. Η γιγαντιά κινητοποίηση με τη συμμετοχή κλιμακίων της ΕΚΑΜ Κρήτης και της ΟΠΚΕ φαίνεται να αποτελεί τη συνέχεια υποθέσεων καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών που απασχόλησαν την αστυνομία το τελευταίο διάστημα. Όπως όλα δείχνουν, έχει προηγηθεί συστηματική έρευνα και παρακολούθηση υπόπτων, με τις αρχές να αναζητούν το νήμα που συνδέει εγκληματικές ομάδες οι οποίες εν προκειμένου δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι κρατούμενος των φυλακών Χανίων. Στο κελί του, όπου έγινε έφοδος το μεσημέρι, κατασχέθηκε μεταξύ άλλων ένα κινητό, μέσω του οποίου έδινε εντολές στους συνεργούς του. Στην περιοχή της Αξού, όπου συνελήφθη ένας από τους βασικούς συνεργούς του, εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν περίπου 30 δεντρίλια κάναβης, ενώ μισό κιλό κατεργασμένο χασίς βρέθηκε στην κατοχή δύο εκ των υπολείπων κατηγορουμένων που θεωρούνται μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης. Ανάμεσα στα ευρήματα της σημερινής επιχείρησης και ένα αυτοκίνητο το οποίο κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε σαφή δομή και αυστηρή ιεράρχηση ρόλων. Άλλοι εκ των κατηγορουμένων καλλιεργούσαν τα ναρκωτικά, άλλοι τα αποθήκευαν και άλλοι είχαν άμεση εμπλοκή στη μεταφορά και τις αγοραπολισίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται στεγανά και να διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθεί πλήρως η δράση τους. 11 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια των ερευνών στην Αξό, τα Ανόγια, το Καυροχώρι, τη Σιτία και την Ιεράπετρα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα ακόμη 12 ατόμων.